απλόφωνο, ξενόγλωσσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ανοίγει ένας τελείως διαφορετικός δρόμος και πάει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις ακαδημαϊκές σπουδές του σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Τμήμα Ιατρικής, τον πρόεδρο του και την ομάδα την οποία δούλεψε για όλο και την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Πιστέψαμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Μπορεί να φαντάζει σε ορισμένους ότι είναι απλά ένα πρόγραμμα ακόμη προπτυχιακό, αλλά ξέρω ότι έπρεπε να υπερτηρηθούν πολλές δυσκολίες για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Μερικές από αυτές τις αγωνίες τις έζησα, διότι ήμουν σε πολύ στενή επαφή με τα μέλη της Επιτροπής. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είμαι σίγουρος ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο να μπορέσουν να αναπτύξουν χωρίς να έχουν προκαταλήψεις, προγράμματα, ξενόγλωσσα για να μπορέσουν προπτυχιακά, για να μπορέσουν να προβάλλουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διεθνώς. Για αυτούς που ζουν τη φάση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλο είναι αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πόσες προκαταλήψεις και πόσες αγωνίες και πόσες φοβίες, ας το πούμε εισαγωγικά, έπρεπε να υπερπηρηθούν για να μπορέσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να βγει διεθνώς και να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών. Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι μεγάλη μου τιμή που αυτό γίνεται επί της Βρετανίας μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα προπτυχιακά ξενόγλωσσα τα οποία δημιουργούνται στην Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είναι το τέταρτο πρόγραμμα, είναι τρία της ιατρικής και ένα ακόμη του ΕΚΠΑ, το οποίο ανέχει σχέση με την ιατρική, ένα από φυσικών επιστημών. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι έρχονται. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι το εγχείρημα και το πρόγραμμα θα πάει εξαιρετικά καλά. Δεν έχω καμία αμφιβολία, βλέποντας το ποιόν των συναδέλφων και το ήδη υπάρχουν πρόγραμμα της ιατρικής, όπως σας είπε ο κύριος πρόεδρος, δρέπει δάφνες και κάθε φορά βρίσκεται μέσα από τα πρώτα σε κάθε χρονιά παγκοσμίως. Είμαι σίγουρος ότι και το ξενόγλωσσο πρόγραμμα θα έχει την ίδια επιτυχία, θα αναδείξει την περιφέρεια, θα αναδείξει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα αναδείξει την κεντρική Ελλάδα και γενικότερα την Ελλάδα και θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολλούς διδάσκοντες, επιστήμονες, ερευνητές,